Το πρόβλημα πρόσβασης στην ελεύθερη παραλία στην περιοχή Εγνατία τονίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Όπως αναφέρει η Δημοτική Σύμβουλος Νίκη Δραμανίδου, πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που παρά τις εκκλήσεις της παράταξης σε κάθε δημοτική αρχή δεν επιδιορθώνεται, ενώ αντιθέτως χειροτερεύει χρόνο με τον χρόνο. Ασκώντας καυστική κριτική στο Φένεσθε που προμοτάρει η παράταξη του Γιάννη Ζαμπούκη και εστιάζοντας το λογότυπο AXD που έχει τοποθετηθεί για φωτογραφίες, η κυρία Δραμανίδου ζητά την άμεση παρέμβαση του Δημάρχου στη Ράμπα και τις Κάλες που οδηγούν στην παραλία. Τα προβλήματα που εντοπίζουμε τα εντοπίζουμε κάθε χρόνο, γι' αυτό και αυτή η παρέμβασή μας γίνεται για πολλωστή φορά με όλες τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Το πρόβλημα είναι η πρόσβαση στην παραλία, που ειδικά και μετά τις τελευταίες, αυτή την τελευταία χρονιά, έχει φθαρεί επικίνδυνα. Έσπασαν τα μπετά, φάνηκαν σκουριασμένα τα σίδερα και όποια μπαλώματα γίνανε μετά το φετινό χειμώνα, δεν θεωρούμε ότι δεν εξασφαλίζουν ακίνδυνη πρόσβαση, το αντίθετο. Και λέμε ότι και αυτή η Δημοτική Αρχή, όπως και οι προηγούμενοι, πώς ανέχονται να κόβουν βόλτες τόσα εκατομμύρια στις αναπλάσεις και μια παρέμβαση που στοιχίζει από ελάχιστα έως καθόλου, δεν έχουν καταφέρει να την κάνουν τόσα χρόνια. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια ιστορία που πρέπει να λήξει. Φέτος πρέπει να λήξει αυτό το πράγμα, να υπάρχει μια αξιοπρεπή πρόσβαση. Ασφαλής. Η Ράμπα και οι Σκάλες είναι ξεκάθαρα κατεστραμμένες. Οι μισές σκάλες βρίσκονται θαμμένες στην άμμο, ενώ η υποδομή της Ράμπας έχει αρχίσει να φθείρεται τόσο που φαίνεται να αιωρείται. Η Λαϊκή Συσπήρωση, που θίγει το ζήτημα για πολλωστή φορά, προτείνει ανέξοδα την χρήση της παρακείμενης εισόδου από το κοντινό ξενοδοχείο. Αλλά μέχρι στιγμής καμία δημοτική αρχή δεν την έκανε δεκτή. Είναι η μοναδική παραλία μέσα στην πόλη που τη χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Όποια ώρα και να πάτε, από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, τώρα που ζέστανε και ο καιρός, είναι γεμάτη κόσμο. Πρέπει να δοθεί μία λύση. Εμείς έχουμε προτείνει και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή μία ανέξοδη λύση, που έχει να κάνει με την πρόσβαση από την παρακείμενη είσοδο που υπάρχει στο ξενοδοχείο. Να σας πω ότι κάθε φορά όλο δικαιολογίες και όλο δεν μπορούμε να παρέμβουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Στην τελική δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Πρέπει να δοθεί μία λύση και να δοθεί τώρα. Γιατί όπως βλέπετε και στην ανακοίνωση, κάθε χρόνος που περνάει χειροτερεύει η κατάσταση με τις ελεύθερες παραλίες. Κάθε χρόνο, είτε γιατί κεντρικά αλλάζει η νομοθεσία προς το χειρότερο για τις λαϊκές ανάγκες, με την αντίληψη που έχουν οι κυβερνήσεις και περί ανάπτυξης, και με την νομοθεσία που γίνεται όλο υπέρ των ιδιωτών, περιορίζεται και ο αριθμός των ελεύθερων παραλίων. Νομίζω ότι πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα εδώ και τώρα.